Μια απίστευτη καταγγελία δέχθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη με θύμα έναν 29χρονο άνδρα αμαία, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης από οδηγό σχολικού λεωφορείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 29χρονο, ο οποίο αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, είχε πάει έξω από σχολικό συγκρότημα για να παραλάβει ένα μαθητή. Όπω οδηγούσε, ο ίδιο ακούμπησε ελαφρά με το πίσω μέρο του αυτοκίνητου του το σχολικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο οδηγό να εξοργιστεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγό φέρεται να κατέβηκε από το όχημα και να χτύπησε τον 29χρονο και μάλιστα μπροστά στα μάτια των μαθητών του σχολείου. Εκείνο έντρωμο και λόγω των κινητικών του προβλημάτων δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Η οικογένεια του 29χρονου ζητά την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού του λεωφορείου. Ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένο οδηγό έχει επιτεθεί και σε άλλα άτομα στο παρελθόν. Είχα την εντύπωση, κύριε Μανώλη, ότι η κοινωνία μα γίνεται καλύτερη. Αλλά με αυτή την εκπομπή που κάνω, θα τα Δεν χρόνια, νομίζω, κυρία Ζήνα. Δεν θα βάζα το χέρι στο Ευαγγέλιο ότι συμβαίνει αυτό. Αυτό που το πιστεύω και εγώ. το έχει καταλάβει ο Γιάννη και η κοινωνία. Ότι μιλώντα οι άνθρωποι μεταξύ του οδεύουν σε μια καλύτερη κοινωνία. Εγώ όταν βλέπω έναν άνθρωπο που είναι αμαία <στονίκη> και τον ξυλοκοπεί, δηλαδή δείχνει το δυναμισμό σου και όλα αυτά στον ανήμπορο άνθρωπο, τότε δεν ξέρω πώ το προσδιορίζει. Δεν, δεν μπορώ να φανταστώ, Μανώλη μου δηλαδή. Δυστυχώ, κυρία, κυρία Ζήνα, εγώ το παιδί αυτό το έχω με μεγαλώσει πάνω στα πούπουλα. Έτσι έτυχε αυτή η ατυχία που πάλι από χέρι ανθρώπου δεν α, Μην το πάμε το θέμα αυτό. Να το ανοίξουμε τώρα. Και δεν το έχει αγγίξει οξωμόνω το χάδι. Το παιδί αυτό με, με, με τόση ταλαιπωρία στη ζωή του, το καταφέραμε να έχει και αυτοκίνητο με άδεια κανονική κλπ. Το, πήγαινε λοιπόν το παιδί να πάρει το, το, την εγγονή μου από το σχολείο και όταν μπήκε το παιδί στο μεγάλο, τεράστιο, τέσσερα στρέμματα χώρο να κάνει στροφή για να πάει να μπαρκάει, να πάρει το παιδί, ξαφνικά του λέει με σκόνη στα μάξι. Το παιδί, 70 αυτοκίνητα, 150 αυτοκίνητα ακόμα εκεί μέσα, το παιδί το δικό μου του λέει είναι το αυτοκίνητο. Αυτό που δεν ισχύει καθόλου, λοιπόν. Πάει αυτό. Του λέει και με τράκαρα λέει. Πού σα τράκαρα, του λέει κύριε, εγώ μας έκανα, έκανα κάτι, να σα κάνω δήλωση. Yeah. Δεν πρόλαβε το παιδί να τελειώσει την κουβέντα του η κυρία Ζήνα. Αρχί... Μέσα το... στο αυτοκίνητό του, στο κάθισμά του, το παιδί έχει θέμα κίνηση, Όχι μυαλού, είναι πανέξυπνο και πανέμορφο. Mm. Το αρχίζει λοιπόν, του ο άνθρωπος αυτός με πολεμικές τέχνες έχει... ασχολείται και το κάνει το πρόσωπό του το... Ε... Τε... μεγάλη ζημιά και βγάζ... βάζει το χέρι του μέσα στο αυτοκίνητο, παίρνει τα κλειδιά από τη μηχανή, τα πετάει μέσα στο, στην αλάνα στο χωράφι και από ξαναρχίζει αρχίζει δεύτερο κύκλο να χτυπάει το παιδί μου σαν να, είναι στην, σαν να ήταν θηρίο. Και να κλωτσάει το αυτοκίνητο μου, δεν είναι το αυτοκίνητο τώρα εδώ, να σα δείξω τι λακκού έχει κάνει το αυτοκίνητο και τι ζημιά έχει προκαλέσει από τι κλωτσιέ και τι κλωτσιέ του αυτοκίνητου του παιδιού μου. Τι, <Τι> να πω. Τι Ήρθε να Ήρθε πραγματογνώμονα να τι τραβήξατε αυτέ τι φωτογραφίε. Τι έχετε τραβήξει τι φωτογραφίε Ναι, τα έχουμε, κυρία Ζήνα. Πόσο ναι, καριστικό είναι ότι αυτό ναι, ο άνθρωπο ναι, που λέει εδώ θα είναι οδηγό σχολικού λεωφορείου. Κουβαλάει παιδάκια δηλαδή. Που αν ναι, τον εκνευρίσουν για κάτι και σε κάτι. Τα παιδιά ξέρετε πώ συμπεριφέρονται. Μπορεί να φερθεί έτσι. Τα παιδιά ήταν, είχαν σχολάσει εκείνη τη στιγμή. Είναι 300 παιδιά στο δημοτικό σχολείο του Άδελε. 300 παιδιά, 300 παιδιά κλαίγανε και φωνάζανε. Το λεωφορείο γεμάτο για να φύγει ο κύριο και τα παιδιά, όσα έχω εδώ πέρα γειτόνου που ξέρω και γνωρίζω, την άλλη μέρα το πρωί δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο. Είχαν τρομάξει ε, ε, ναι. να πάνε στο σχολείο τους. Καταλαβαίνετε. Εσείς του. Καταλαβαίνετε. Και αυτό ο άνθρωπο, νομίζω. Δε, τι... Εγώ, όχι, ούτε θέλω να του μιλήσω, ούτε να τον εδώ δεν θέλω. Και... Όχι, βέβαια. Δεν θέλω, δεν θέλω να το μιλήσω. Συνεχίζει να κάνει την ίδια δουλειά αυτό ο κύριο. Μπορώ, του... Μπορώ στον πατέρα να το μιλήσω αυτόν τον ανθρώπου εγώ. Τι να το πει. Και ούτε σε χειά να το να κάνει μιλήσω, την παρακαλώ. ίδια δουλειά. Ή από το σχολικό λεωφορείο του είπανε κάτσε λίγο στην Ναι, στυμπάτα. ναι, κυρία Ζήνα. Τι Όχι, είναι. νομίζω ότι το στείλανε σε ένα δρομολόγιο. Α, νομίζω α, ότι α το αλλάξαν δρομολόγιο. Το, παιδιά. Τον έχουν όμως εκεί μαζί με τα παιδάκια. Ναι, νομίζω, νομίζω αυτό έγινε. Δεν κάλεσε κάποιο στην αστυνομία ναι. εκεί τη στιγμή ναι. που έγινε αυτό το συμβάν, κύριε Μανώλη. Δυστυχώ δεν κάλεσε κανεί, κυρία Ζήνα. Και η συνοδοί του σχολείου που συνοδεύουν τα παιδιά. Ήταν σε απόσταση τριών μέτρων από την. Α, α, με τον ξυλοφορτωμό Μα, του παιδιού που μπα, γινόταν. Το, το άγριο ξυλοδαρμό Και δεν σηκώθηκε κάνει, καμία από τις, από τις κυρίες να πει. Γιατί, γιατί να, 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 να του τραβήξει λίγο το χέρι. Πάντως Μανώλη, μου ξέρεις τι κρατάω από όλα αυτά, ε, Ότι δεν το αγγίξαμε το παιδί τι. μας <στά> ν, <στά> ότι <στά> του δείξαμε <στά> μόνο <ωραίος>. το χάδι. <στά> ήταν ναι, δηλαδή. Αυτή... Αν μπορούσε <στά> εκείνη τη στιγμή να. Να μετρήσει το συνέστημα το δικό μας εδώ. Μας λυγίσατε, δηλαδή η αλήθεια. Ε... Μα είναι έτσι. Δεν, δεν ξέρω. Ε, όχι ε, μόνο είναι, εγώ αλήθεια, κυρία δεν Ζήνατος δεν στο σπίτι μου, όχι μόνο η οικογένειά μου. Άμα ρωτήσετε για το παιδί αυτό στην κοινωνία, στους φίλους του, που είναι ένα, ένα υπέροχο πλάσμα, μόνο το πρόσωπό του να δείτε, τη ομορφιά του, ε, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο. Εγώ να σας στείλω έτσι Εγώ... μια γλυκιά αγκαλιά από εμά εδώ. Να πω στον κόσμο ότι χαίρομαι πολύ που ε, όλο αυτό δεν, δεν σας έχει αλλοιώσει. Και μιλάτε με τόσο όμορφα λόγια για το παιδί σας, για τον αγώνα σας. Μα είναι έτσι κυρία Ζήνα μου. είναι έτσι. Εγώ μόνο σας καστερώ. Εγώ ήμουν ο πρώτο εμπόρα εισαγωγέα ειδών υγιεινή και βλακιδίων τη Ελλάδο. Και για το παιδί αυτό άφησα τη δουλειά μου, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν τώρα. Και άφησα τη δουλειά μου για να κοιτάξω το παιδί αυτό. Αλλά είμαι ευχαριστημένο γιατί έφερα αποτέλεσμα και το παιδί επικοινωνεί. Μπράβο, Έχει το... Σας Σα χειροκροτώ. Και γιατί και αλήθεια, 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 αναξίζει. Αυτή η εκπομπή, γιατί είναι, μπο, μπορεί να δείχνει τέτοια πρότυπα ζωή προ τα έξω και να γινόμαστε όλοι καλύτεροι άνθρωποι. Και κρατάω επίση και αυτό που είπατε, ότι εμεί το παιδί μα το φροντίσαμε και το κάναμε λειτουργικό. Αυτό επίση τα λέει όλα. Λειτουργικό. Που δίνετε όντως. το αμάξι και η εμπιστοσύνη που δείξατε στο Δήνα. παιδί σα να πάει να πάρει ένα άλλο παιδί και να το φέρει σπίτι. Αυτό. Επίση είναι σημαντικό. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρετε τι λέμε, Σου έχω εμπιστοσύνη μου. Πολύ. Αλλά δεν του το δείχνουμε. Εδώ εμπράκτο ε. του δείχνεται να πάει να πάρει ένα μέλο τη οικογένεια και να το φέρει σπίτι από το σχολείο. Μπράβο σα, μπράβο σα. Γιατί, σα είπα, το παιδί δεν έχει θέμα νοητικότητα. Ε. Το παιδί είναι πανέξυπνο και πανέμορφο. Έχει θέμα κίνηση από τι γιατρό, βέβαια. Μη Μη, τι, 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 τι αξιοζήλευτο πατέρα. Μου, μου, όταν θα έρθω στην Κρήτη, θα έρθω να σε βρω να, να περάσουμε ωραία σε Θα περιμένω με αγωνία, σα δω και από κοντά, κυρία Ζήνα μου. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ.